Την εγκατάσταση τη έδρα του νέου Δήμου Τεμπών στο Σικούριο Λάρισα διεκδικεί με ομόφωνη αποφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέσονος. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση τη χωροταξική κατανομή του προγράμματο Καλλικράτης, που παρουσιάζει ω έδρα του Δήμου το Μακριχώρι, συνεχίζονται οι αντιδράσει των φορέων τη τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα, στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχο Νέσονος κ. Νίκο Γερογιάννη, μαζί με τον επικεφαλή τη Μίσονος Αντιπολίτευση κ. Φίλιππο Μακρύ και τον εκπρόσωπο τη Ελλάσσονος Μειοψηφία κ. Στέλιο Γρηγορίου, ανακοίνωσαν από κοινού πω ο Δήμο Νέσονος, έχοντα αναπτύξει μια πλήρη σειρά διοικητικών εργαλείων και δημόσιων υπηρεσιών, μπορεί να τεθεί ως πιλότος της περιφερειακής ανάπτυξης. Όπως τονίζεται, ένας τέτοιος Δήμος, που θα έχει ως έδρα το Σικούριο, διαθέτοντας από τις παλαιότερες δομές στο νομό, έχει τα αναπτυξιακά κριτήρια για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα, τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις, την αξιοποίηση τόσο των οικονομικών και υδάτινων πόρων, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού. Είμαστε οι μόνοι που διαθέτουμε όλους τους απαραίτητους χώρους εγκατάστασης του νέου Δημαρχείου. Έχουμε έτοιμη οικονομική υπηρεσία με διπλογραφικό σύστημα. Έχουμε ΔΕΙΑ, αναπτυξιακή εταιρεία, μουσική σχολή με τμήματα χοροδιών και μπάντας και ακτίνα δράσης στους Δήμους Μακριχωρίου Γόνων. Από τις παλιότερες δομές στη βοήθεια στο σπίτι, έχουμε γραφείο γεωργικής ανάπτυξης, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, υποθηκοφυλακείο, ειρηνοδικείο, λαογραφικό μουσείο, καθώς και πλήθος ηλικίας πολλών δεκαετιών πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους και σύστημα προσκόπων. Οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες υποστήριξαν πως οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα τους βρει αντιμέτωπους. Μάλιστα, έχουν συζητήσει ακόμη και την πρόταση να προχωρήσουν σε παρετήσεις όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ την προσεχή Δευτέρα κλείνουν τις υπηρεσίες του Δήμου συμβολικά, καλώντας την τοπική κοινωνία σε διαβούλευση. Αποφασισμένοι είμαστε όλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και λαός, να αντιταχθούμε σε αυτόν τον ορισμό της έδρας και θα επιμείνουμε και θα εντείνουμε τις ενέργειές μας ώστε να επιτύχουμε τον στόχο μας. Η έδρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στο Σικούριο, όχι γιατί εμείς το θέλουμε, αλλά γιατί είναι ανάγκη και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις.